Το Star Κεντρικής Ελλάδας από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του πρόβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το beach volley. Με τηλεοπτικές παραγωγές, δορυφορικές μεταδόσεις, ρεπορτάζ, ειδικές εκπομπές και πολλές φορές έχοντας και το ρόλο του συνδιοργανωτή. Κατάφερε έτσι να αναδείξει το άθλημα ως το κορυφαίο καλοκαιρινό σπορ στη χώρα μας. Με αφορμή τα 30 χρόνια Star Κεντρικής Ελλάδας, ο συντονιστής της Επιτροπής Beach Volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παιδοσφαίρισης, Αλέκος Παρασκευόπουλος, τόνισε την τεράστια και πολύπλευρη προσφορά του σταθμού. Εγώ που είμαι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, πράγματι, όσα χρόνια είμαι εγώ στο Beach Volley, θυμάμαι ότι το Beach Volley και το Star Κεντρικής Ελλάδος είναι σαν να λέμε αδέλφια. Πράγματι, το Star Κεντρικής Ελλάδος ήταν το πρώτο περιφερειακό, μην πω και πανδελλήνιο, κανάλι, το οποίο συνέδεσε το όνομά του με το beach volley σαν άθλημα. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Εγώ τον θυμάμαι το Σιμόπουλο μια ζωή να ενδιαφέρεται για την προβολή και την επικοινωνία που έχει το beach volley σαν άθλημα. Θα έλεγα ότι στο ποσοστό επιτυχίας της ανάπτυξης του beach volley και στις επιτυχίες που φέρανε και Καραντάσου και Σφυρί και όλοι οι μεγάλοι αθλητές, ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του γεγονότος οφείλεται και στη στήριξη που έκανε το Star Κεντρικής Ελλάδος από τα πρώτα βήματα του αθλήματος. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει διάσημο. Και τα χάσει ήταν από το πρώτο κανάλι που έκανε τηλεοπτικές μεταδόσεις στις Ράχες, στα Καμένα Βούρλα. Και όλα αυτά τα τουρνουά που τα πρόβαλε πηγαίνανε σε όλη την Ελλάδα η εικόνα. Είχαμε από τότε το Star Κεντρικής Ελλάδος έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο δίκτυο των περιφερειακών καναλιών και θυμάμαι για πάρα πολλά χρόνια. Και τα τουρνουά, αλλά και η εκπομπή που φτιάχναμε που λεγόταν Beach Volley Action, πήγαινε στο δίκτυο των περιφερειακών καναλιών και μας πέρανε από την πατρίδα με τον Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη και μας λέγανε: σας είδαμε στο Beach Volley. Αυτό ήταν εφικτό χάρη στο Star Κεντρικής Ελλάδος και όλες αυτές τις ιδέες που είχε υπερπαραγωγικός ο κύριος Σιμόπουλος, είχε πάντα πολύ καλές ιδέες. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι είχε ιδέες, τις πραγματοποιούσε κιόλας. Γιατί ιδέες ακούμε συνέχεια και πολλές. Το Star Κεντρικής Ελλάδος και ο Γιώργος Σιμόπουλος ήταν αυτός ο οποίος τα υλοποιούσε, τα έκανε σε πράξη, ακόμα και πράγματα που λέγαμε δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, πολύ τολμηρά τα έκαναν. Τα κάνανε από το να πείθει δημάρχους πώς να βάλουν άμμο όπως τα Καμένα Βούρλα, μέχρι και καταρχάς είχαμε κάνει, ούτε που θυμάμαι τα μέρη, κάτι στο Μόλο. Δηλαδή, σε κάποια μέρη είχα μάθει όλη τη γεωγραφία της Ελλάδος τότε, από τα τουρνουά που γινόντουσαν στην περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα. Νομίζω ότι στα 30 χρόνια του σταθμού. Τον βρίσκουμε στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ. Βλέπουμε τώρα και αυτό το φόρουμ που έκανε, το οποίο ήταν απίστευτη δουλειά. Αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες που έχει ο Γιώργος να πιστεύει στο δύσκολο και να το πετυχαίνει κιόλας, όχι απλώς να το σκέφτεται, αλλά να το υλοποιεί και να το πετυχαίνει. Μακάρι άλλα 30 χρόνια με τις ίδιες επιτυχίες και να φτάσει δεν ξέρω πόσο πιο ψηλά και πάντα κοντά στο beach volley. Να υπάρχουμε κι εμείς σε υψηλό επίπεδο, γιατί ο Star έχει κρατήσει το ψηλό του επίπεδο. Εμείς έχουμε κάνει μια κοιλιά σαν άθλημα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα αγωνιστικά την αγωνιστική δύναμη του παρελθόντος στο παγκόσμιο στερέωμα. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια στις διοργανώσεις που θεωρούμε ότι μέσα από την προσπάθεια αυτή των καλών διοργανώσεων θα βγουν και οι επόμενοι μεγάλοι αθλητές. Οπότε για πολλά χρόνια ακόμα να έχουμε παντρέψει με τη συνεργασία Star και Beach Volley να έχουμε πετύχει μια κοινή ανάπτυξη αθλήματος και τηλεόρασης.